Έλα μαζί μας και στο YouTube. Ακολούθησε την σελίδα XX Sports Videos. Πάτα εγγραφή, πάτα το καμπανάκι και θα είσαι εσύ αυτός που θα παρακολουθεί πρώτος, έχοντας την ειδοποίησή του για κάθε εκπομπή, κάθε βίντεο και κάθε ζωντανή αναμέτρηση που προβάλλουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κάτι σε αφήγεις. Θα φύγω. Δεν είπες πριν να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους των Μαρθύρων που μας φιλοξενούν σήμερα εδώ. Ακριβώς, είναι τα πρώτα δύο ζευγάρια των προημιτελικών γίνονται στα γραφεία των Μαρθύρων. Μπορεί κάποιος να το δει και από πίσω. Και καταλαβαίνετε ότι πόσο οργανωμένες είναι οι ομάδες που έχουμε στη γάμα κατηγορία, γιατί αύριο μας φιλοξενεί η Χάλκη. Οπότε έχουμε πάει. Είναι οι δύο από τις πιο τίμιες ομάδες με δικά τους γραφεία. Η Χάλκη, εντάξει, έχει και δικό της γήπεδο η Χάλκη. Λοιπόν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε λοιπόν τους κανονισμούς, αλλά και έχουμε αλλάξει μερικά έχουμε πράγματα. Αλλάξει, θα το πούμε. Οι κατηγορίες είναι score scorer που έπαιζε, ιστορία και το top 5. Το top 5 είναι ένα παράδειγμα, όπως είπαμε στα παιδιά, γιατί είναι εκπομπή που θα παίξει πρώτη, οπότε δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Τις ομάδες που έχουν τα περισσότερα κύπελλα δωδεκανήσου, ας πούμε. Δεν είναι η ίδια ερώτηση φυσικά εσάς. Τις 5 ομάδες που έχουν τα περισσότερα κύπελλα δωδεκανήσου. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Έχετε δικαίωμα για ένα λάθος σε αυτή την κατηγορία. Και είναι για 4 βαθμούς στο top 5. Score scorer που έπαιζε, ιστορία και top 5 που είναι οι δύσκολες της υπόθεσης. Ο καθένας έχει από μία top 5. Όχι. Ναι, από μία. Είναι μία που συμπρολάβει. Ο καθένας είναι ό,τι πάει ο καθένας. Όποιος συμπρολάβει είναι το 5. Ναι. Όποιος συμπρολάβει. Είναι για 4 βαθμούς. Είναι 14 ερωτήσεις, κάποιος μπορεί να έχει αμυντική προσέγγιση. Έχω να αναφέρω ότι ήταν μισή ώρα πριν από μένα εδώ, κύριος. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Έτσι με το Μιχάλη, κύριος. Ήδη προαναγγέλει. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτό ήταν. Κατά μισή ώρα καθυστερημένος. Ήταν πονηρό, ήταν πονηρή ερώτηση. Και πού ξέρουμε που ήταν ο Μπελεγράφης που μιλούσε συνέχεια έξω στο τηλέφωνο, ενώ εσύ έλειπες. Όπου εγώ αν μιλήσω μπορώ να δείξω και τις κλήσεις μου που είναι με τον αδερφό. Κόλαση. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θα πω σκόρε. Ένα, δύο ή τρία. Βάλε τρία, γιατί την έφυγε την πρώτη φορά. Τρία δεν είχα. Τρία, βάλε. Ξεκινάει επιθετικά. Λοιπόν, ποιο ήταν ο πρώτο σκόρερ στη β' κατηγορία τη σεζόν 2012-2013. Β'. Ναι. Το 12-13, λοιπόν. Κύριε Μουσή. Θα μα πούμε μετά, το ξέρει. Το ξέρει. Καλά τα λέω εγώ, ρε. Νομίζω δηλαδή. Να πούμε ότι ήταν ενιαία η βήτα κατηγορία. Ναι, 12-13 ήταν. Λοιπόν, στην Α ήταν ο Σκυλάτσι, ο Μαθιός. Μαζί πες. Ναι, πάω τώρα τόσο πίσω. Β. 8 χρόνια πίσω, 8 σεζόν πίσω. Ανέβηκε νομίζω από την Go. Δεν δίνουμε τελική απάντηση με ερωτηματικό. Είναι αυστηρά τα πράγματα και δεν δίνουμε καμία βοήθεια. Εγώ βλέπω τον Ιώτα, τώρα σε γυαλιά κόσμο. Πόσο χρόνο έχω? Τι χρόνο έχεις? Ήταν ο Σκυλάτσι και ένας άλλος παίχτης, ήταν πολύ καλός παίχτης. Και το λέγαμε, ρε γάμο το. Το μωρό τι ώρα το έκανε, 8-9. Στη Β' έτσι. Στη Β', ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος το είχε πάρει τότε στη Β'. 13. Άρα στη Β' ποιος ανέβηκε, ρε γάμο. Άρα 13-14, πού παίξαμε πριν πάλι. Παίξαμε με Πηλή. Κάπου στην Κόνη. Λοιπόν, θα πω ή το Χατζηφούντα, μη μιλήσει, ή... Ποιος ήταν άλλος ροξένος. Δεν μιλάμε, ναι. Θέλουμε την τελική σου απάντηση, δεν κάνουμε ούτε μορφασμούς. Είναι το μάτς για τον τελικό. Πώς το λέγαμε, ρε. Ο Μπαρτσελό, ή ο Μπαρτσελό ή ο Χατζηφούντας ήταν. Ο Χατζηφούντας, ο 13 που ήταν, ε. Τον Μπαρτσελό θα πω, ρε. Ρε φίλα, σου πω κάτι. Καταρχάς, είναι ο Μπαρτσελό. Αλλά δεν έπαιζε στην Go. Έπαιζε στον Ιάλισο.
και... συνειρμός σου ήταν τόσο λάθος. Πες μου, δεν είσαι μένω. Ο Μπαρτσελό. Είναι ο Μπαρτσελό, αλλά έπαιζε στον Ιάλισο. Δηλαδή, δεν, αν σου λέγαμε ότι πήρε το πρωτάθλημα ο Ιάλισο, ήταν εύκολο να το βρεις. Εσύ για... Το βρήκα λίγο. Ναι. Αλήθεια λες. Ήταν πάρα πολύ λάθος σκέψη. Δεν το πήρε ο Ιάλισο. Ξέρεις γιατί... 12-13. Ο Ιάλισο το πήρε, δεν έχει δίκιο, περίμενε. Ξέρεις γιατί... Ας το βήτα. Την επόμενη χρονιά... Ας το βήτα, ναι. Ρε, την επόμενη χρονιά... Παίξαμε μέσα στον αντίμαχο ή πυλή. Και παίζει ο Χατζηφούντας και θυμάμαι μία από την κόρη, παιδί μου, ανέβηκε. Ναι, ήταν ο Γιάννης πρώτα, ήταν πρώτος πρώτος Μπαρτσελό. Πώς έγινε αυτή η σαλάτα στο μυαλό της και πάτησε ο Ζάμπονος, ξέρεις. Εσύ ήμουν ανάμεσα σε Χατζηφούντα και... Έχουμε το πρώτο 3-0. Θα λέω... Εσύ το ήξερες. Τάσο. Θα πάρω το 4, για να το κάψω μια και καλά τελειώνουμε. Ωραία, το 5. Την πρώτη ή την δεύτερη. Τι έχει, δύο. Ναι, είναι μία για τον ένα, μία για τον άλλο. Όχι, όχι. Μπορεί να τι πάρει και τι δύο εσύ. Αυτό λέω, υπάρχουν τουλάχιστον, δεν είναι μία. Όχι, αυτό ρώτησα στην αρχή του παιχνιδιού. Όχι, είναι δύο ερωτήσεις, αλλά μπορεί αν μετά δεν την επιλέξει. Φέρε την. Όχι, εσύ. Την δύο. Ωραία. Θέλουμε να μας πεις τις πέντε ομάδες με τις περισσότερες συμμετοχές σε ανώτερες κατηγορίες. Σε ανώτερες κατηγορίες. Διαγόρας, Ρόδος, Ιάλισσος, Φίβος, ΑΕΚΟΣ. Πέντε έτσι. Αυτές είναι. Εγώ θα λέγα... Εγώ θα λέγα τρεις σίγουρα πάντως. Λοιπόν, περίμενε. Έτσι, ναι, εντάξει, άφησε. Είναι σίγουρα ο Διαγόρας. Είναι η Ρόδος, είναι ο Ιάλισσος, είναι ο Φίβος και είναι και η ΑΕΚΟΣ. Έχει δίκιο. Ευχαριστώ. Ωραία, μάλλον. Έτσι με τα καριά πέντε να τελειώνουμε. Τι πάνε να σου με ξέρω. Ας σου πω κάτι. Και μάλιστα η ΑΕΚΟΣ έχει και αυτή πάρα πολλές συμμετοχές. Στην Ρόδο, η άλλη σου διαβάσα έλεγα σίγουρα. Το Φίβο τον έλεγα σίγουρα. Ο Φίβος έχει αγωνιστεί 4 φορές στη Β' Εθνική. 8 φορές στη Δέλτα Εθνική. Ναι. Και μία στο Champions League. Άρα έχει 12 συμμετοχές σε παραπάνω κατηγορίες. Γελάει ο πολύ καλή αυτή. Λοιπόν, πάμε. Έπεσε το σύστημα, λέει. Για πάμε. Μας έλεγε, δηλαδή, δεν περίμενα ποτέ τέτοια γρήγορα τόσο γρήγορα. Έχεις τίποτα στα αυτιά σου, ναι. Και να ξέρεις ότι εδώ πέρα το παράδοξο, ότι ενώ στην ΚΟ η ΑΕΚΟΣ έχει 4 πρωταθλήματα και ο Ανταγόρας 5, η ΑΕΚΟΣ έχει περισσότερες συμμετοχές, γιατί έχει παραμείνει περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα συνεχόμενα. Πάμε. 3-4. Τι 3-4. Το σκορ. Αν αφήσεις το top 5, μπορεί να το πάρει. Αν αφήσεις το top 5, είναι 14 βαθμούς, μπορεί να το πάρει. Ρώτησε δύο φορές, πρόσεχε. Τι να πω τώρα, το... Ας το είχε, ρε. Ωραία, πάμε, ό,τι θέλεις. Θέλεις εσύ, δεν θέλεις. Πάσε, κύριε Αλήτη. Εγώ το έχω μάχη μου πάντως για το top 5. Άντε, πες μου top 5, εγώ. Αυτό που είναι φέτο το φάρμα, να ξέρεις έτσι. Ναι, εντάξει, θα το παίρνει, ας πούμε. Πιο μετά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις... Αν έπαιρνα εγώ το 1-5, θα το ξαναπαίρνω. Δεν είναι πολύ μακριά τα χρόνια. Αλήθεια θα το έκανα έτσι για τα αφήνες. Δεν είναι πολύ μακριά τα χρόνια, αλλά είναι σχετικά δύσκολο. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τους 5 ποδοσφαιριστές τα τελευταία 3 χρόνια που έχουν σημειώσει πάνω από 20 γκολ σε μία σεζόν στην Α' κατηγορία. Τα τελευταία 3 χρόνια. Όχι η φετινή σεζόν, προηγούμενη και κάτω. Πάνω από 20 γκολ να έχουν βάλει σε μια χρονιά. Όχι όλα μαζί, πάνω σε μια χρονιά. Σεζόν 17-18, 18-19-20, 5 ποδοσφαιριστές έχουν βάλει πάνω από 20 γκολ σε μια σεζόν. Σε οποιαδήποτε κατηγορία, αλφα, βήτα, γάμα. Όχι, αλφα. Στην άλφα. Στην άλφα κατηγορία. Είναι 5 ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει ισοβαθμία σε κάποιον. 5. Είναι 5 ποδοσφαιριστές που έχουν βάλει. 5 μπραβρό. Ναι. Και έχεις δικαίωμα για ένα λάθος. Χάσαμε αυτή. Λοιπόν. Σίγουρα πώς, εντάξει, Γιωργαλής. Γιωργαλής, ναι. Γιωργαλής είναι. Λοιπόν, Γιωργαλής, ο Φανούρης είναι σίγουρα. Δύο. Γιωργαλής, Φανούρης. Πάνω από 20, ε. Πάνω από 20 τα τελευταία 3 χρόνια. Θα πω... τον Μπίσα σίγουρα που θυμάμαι. Τρία. Έχει 3 στα 3. Και δεν έχει κανένα λάθος. Λοιπόν, πήρα από τα δίτες, Ρόδος, Φίβος και Πυλή. Και το Πυλή. Τα τρία τελευταία,
Σου λείπουν δύο και δεν έχει κάνει λάθος, θυμίζω. Οπότε... Πώς αγγέλευα να βιάσει κάτι ο τέτοιο. Λοιπόν. Θέλει σκέψη. Τάξε, το έχεις. Εντάξει, δεν σκεφτόμαι. Έτσι, στο περίπου. Άλλους δύο πράγματα, Ναι. Πάμε σε ομάδα τώρα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πρώτο σκόρερ. Ναι, ναι. Πρώτο σκόρερ είναι ένα. Όχι, να είναι ένα. Εντάξει, ρε παιδιά, για να βάλει πάνω από 20 πρέπει να πήγε καλά η ομάδα. Έτσι. Η ομάδα, λογικά. Τώρα έχω φάει κόλμα αυτό τον καλύτερο. Ναι, βάλε το. Πέρσι πώ έβαλε το. Πώ το λέγανε, πλακίδα. Από τον πλακίδα, έτσι. Τέταρτο. 4-4 πλακίδα. Και λείπει ένα. Ψάχνει τον πέμπτο του. Τη λίστα και έχει δικαίωμα για ένα λάθος. Μπροστά, ε. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα βρει το πλακίδα. Κι εγώ εκεί πίσω, βέβαια. Τα τρία τελευταία, λοιπόν. Ο Μαθίος που ήταν, ε. Πέρσι. Όχι, είναι βαλέ. Πρόπερσι που ήταν αυτός. Λοιπόν, πέρσι ήταν. Πέρσι ήταν αέρα. Πρόπερσι. Καλυθιές. Θα πω το Χατζικοσμά. Λάθος. Δεν είναι ο Χατζικοσμάς. Τώρα πρέπει απλά να απαντήσεις σωστά. 20, ε. Δεν θα πω το Μάθιο. 17-18 είπες ο Μάθιος. Πάμε σε αυτό τώρα. Ναι, 17-18 είσαι μαζί. Όχι. Ναι, καλά, τι είσαι μαζί. Να, έχεις δίκιο. 20, ε. Έχω κολλήσει. Ποιο να πούμε. Λοιπόν. Το Παλαζάκι πώς θα κολλήγε βάλει. Φόβο, τι να πιάνω ένα. Λοιπόν, περίμενε. Αρχάγγελο Μέλιος. Τα τελευταία 3 χρόνια στο Αλφα τοπικό. Λοιπόν, να πω η Μάλιος, Μαθιός, Παλάζης. Τα τα μπερδεύω πολύ. 20 γκολ, είναι και πολλά ρε άματα. Το Μάλιο όχι, άλλο. Το Παλαζάκι, το Μαθιό θα πω ρε, και έτσι. Τέλος. Ναι, είναι το Μαθιό. Είναι ο Μαθιός. Αλήθεια. Πω. Το είπε για την αρχή. Μα λέγα, δεν θυμάμαι. Πού είπες, ίσως ανέφερνες τον Κακλαμάνο στο μυαλό σου να μπερδευόσουν, αλλά... Τον έφερα, αλλά θυμάμαι ότι βάζει κάπου 15-16... Απίστευτα, ε. Νομίζω ότι θα μιλούσε στον Κακλαμάνο. Όχι, α, μπορεί. Αλλά μου είπε 17, ρε, το 17 είπες στο Σκυλατσίνη, πού είπες. Καλυθιές, 18 καλυθιές. Πώς αγκολεύατε. Θα σας πω αμέσως και σε ποια χρονιά τα έβαλα αυτά τα γκολ τα περιπολικά. Ήταν στο Διαγόρα, μετά πήγε Καλυθιές. Ήταν δύσκολη αυτή η Καλυθιές στο μισό. Η άλλη ήταν λογική. Και με ένα λάθος. Αυτές τις δύο χρονιές το θυμάμαι που είναι Μαριτσά και Αέρα. Υπάρχει με τις τρεις εκπροσωπήσεις και άμα καθόταν τα ρότα. Δεν έβαλε πολλά γκολ, θυμάμαι. Δηλαδή με μία ήταν εύκολη, βατή. Άρα πρέπει να βάλουμε τρεις Καλυθιές. Γιατί έχεις το δικαίωμα του ενός λάθους. Με τις Καλυθιές φίλε πρέπει να ήταν. Την πρώτη χρονιά, ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό πρέπει να εντάξει, τέλος πάντων. Ή τη χρονιά που έγινε από τα λιθιές στα μεσάρια και στον αέρα. Ρε, κόλλησα, τελείωσε. Άρα το σκορ είναι 7-4. Φω, τι έγινε. Και έχουν μείνει. Ρε, αλήθεια, πήγε σε φάση το σκορ. Στον σκόρερ, στην κατηγορία σκόρερ, η μία και οι δύο. Ιστορία 1. Ιστορία 1. Πού έπαιζε την σεζόν 2014-2015 ο Δημήτρης Γκάιδας. Γκάιδας, 14-15. Ως ποδοσφαιριστής. 14-15, Κλάθη Παραδεισίου ή Ρόδο είχε πάει, Κλάθη. Από...
ήταν στη Ρόδο. Το ξέρω γιατί ήμασταν μαζί. 14-15. Ήταν η χρονιά που ήσασταν μαζί. Όχι, στο διαώρα. Δεν ήταν. Περίμενε, 14-15. 14-15. Ναι, 15-16 ήμασταν μαζί και τα παράτησε. Πού ήταν άλλο, ρε. Εκεί ήταν. Εντάξει, δεν ήσασταν μαζί. Και 14-15 ήταν, ήμασταν και αντίπαλοι σαν μπάρες, ναι, ναι. Θυμάμαι. Αντώνη. Ναι, ήταν τη χρονιά, συγγνώμη, τη χρονιά που ήταν στις Καλλιτιές ο Παναγιώτης. Πόσα? 25. Την πρώτη χρονιά. Ξάδερφε. Λόντον, Λόντον. Ξάδερφε, εκείνη τη χρονιά είχε ο Γιουργαλής, 25 ο Μαχιός και 23 ο Φανούρης. Μόνο. Πόσα βάλα, Αντώνη, 40. Και από εκεί πέρα με 17, βλέπω εδώ. Εγώ έχω βάλει 40 σαν 10 χρόνια. Ιστορία. Εντάξει. Ποια ομάδα κατέκτησε στη δεύτερη θέση στην Α κατηγορία τη σεζόν 2018-2019. Πες. Το πήρε η Ρόδος. Εντάξει, εύκολο να. Τα Μαριτσά. Τάσο. Σκορ και οι τρεις. Σκόρερ οι ένα και οι δύο. Ιστορία δύο. Ιστορία δύο. Ιστορία, ε. Ναι. Λοιπόν, ποια σεζόν αγωνίστηκε στη Ρόδο ως ποδοσφαιριστής ο Γιώργος Στράτζαλης. Πρόσφατα, ε. 2000... Τραυματίστηκε. Δύο. Θέλουμε τη τελική απάντηση και θέλουμε τη σεζόν. 2002-2003. Κάπου εκεί θα πει. Είναι τη σεζόν 2005-2006. Δεν ήταν τόσο δύσκολη. Εντάξει ρε, μα τώρα πει... Θα έλεγα κι εγώ 3-4 το πολύ. Ναι. Βάλε σκορ. Σκορ ποιο. Βοήθεια έχουμε. Έχουμε μείνει 4. Καλά, βοήθεια. Ό,τι και να γίνει, θα πάρω τον κεφάλα, τον κουμπάρο μου. Ό,τι και να μου πει. Εντάξει. Θα είναι αυτή η απάντηση, να ξέρω. Δεν το δηλώνω. Εντάξει, δικαίωμα μου που γράφει. Βάλε σκόρε. Σκόρε. Το 1 ή το 2. Βάλε το 2. Το 2. Ποιο ήταν ο πρώτο σκόρε του Γιάλισου τη σεζόν 2017-18 στη Γάμα Εθνική. Παίζε γάμα, ε. 17-18. Ναι. Το βλέπεις. Είχε έρθει, νομίζω, αυτός ο κριτικός, ο... Ήταν καλός παίχτης, πολύ καλός. Και παίζε και το τελαβουστάκι. Το Πεδελαγουστάκι είχε βγει και MVP, νομίζω. Θυμίζουμε σεζόν 2017-2018. Ναι. Ο Γιάννης έπαιζε στη Γάμα Εθνική. Ναι, το θυμάμαι ότι έπαιζε. Βγήκανε, όχι, πέρυσι βγήκανε. Το Πεδελαγουστάκι θα πω. Είναι ο Γιώργος. Πολύ ισχυρό προβάδισμα. Πώς είμαστε. 14. Πώς λέγω τον ακριτικό. Περογαυράκης θα ήταν την επόμενη χρονιά. Ιστορία, τηλέφωνο το ψέλα. Αυτό θα... Ξέρεις τι... Ιστορία, το τρία και τηλέφωνο το ψέλα είναι η άντακα τώρα. Είχε πει επόμενη χρονιά σε ερώτηση. Εγώ αυτό θυμάμαι. Και ο Μαλούκος είχε πει... Αλλά ξέρεις τι, δεν θυμάμαι το όνομα. Και εντωμεταξύ έπινε καφέ σε μένα. Δηλαδή έρχονταν για καφέ το παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πάμε. Ιστορία 3 λοιπόν για τον Τάσο που θέλει να πλησιάσει προφανώς. Ποια σεζόν αγωνίστηκε στο Β' τοπικό Δωδεκανήσου ο Διαγόρας. Στον έναν από τους δύο ομίλους του Β' τοπικού Δωδεκανήσου εκείνης της χρονιάς. Θέλουμε τη σεζόν, όχι χρονιά. Τι ξανά. Θα το ξέρει ο μεγάλος άραγε. Εν τω μεταξύ το ψέλα, ξέρει τι να το κάνουμε. Έχω την βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει ερώτηση στο δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο που να μην ξέρει ο ψέλα. Η γνώμη μου. Πώς βλέπεις τον deal, ξέρω εγώ που βγαίνει ο τραπεζίτης, έτσι είναι ο ψέλα. Μπράβο, δηλαδή αν βγάλει το ψέλα και του πει το 62 τι έγινε, θα σου απαντήσει. Αυτό εικάζω. Ρε, είναι μια ερώτηση η οποία τι γίνεται τώρα. Είναι ποια είναι η μοναδική χρονιά
που ο Διαγόρας λέει έχει παίξει β' τοπικό. Σεζόν. Σεζόν. Ναι. Αυτό, αν θυμάσαι τη σεζόν. Κλείστε το. Με ποιον είσαι αντίπαλος. Με το Θεοδοσίου. Θα το συζητήσουμε πολύ. Σκορ. Χάνω 14. Και θέλουμε αυτό το τρίποντο, να πάμε στο 17. Λοιπόν, έγινε το 98-99. Είσαι πολύ μεγάλος, να ξέρεις. Εγώ αυτό δίνω τέλος μάλιστα, πάντων. Μάλιστα, κύριε Χρήστο, ωραίος. Για να δούμε αν είναι σωστή απάντηση, να τα ακούσεις και live. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, Χρήστο. Δεν πήγε σήμερα να μην γνώριζε την απάντηση. Καλή συνέχεια. Μου είχε μπουσέλα λοιπόν, θα την ονομάσουμε. Φαγαρίσματα. Όλοι τα μπουσέλα. Φαγαρίσματα είχε. Αλλιώς θα το είχα τσινικεί να τα πρώτα πίσω. Μάλιστα. 17. Γεια σου, καλή πιεσία. Γεια σου, καλές γιορτές. Γεια σου, χαλαρά. Πάμε, Αντώνη. Πολύ μεγάλο σκόρ εδώ, παιδιά. Και τρομερό τέρμι. Έχουμε ακόμα τρεις ερωτήσεις για τον καθένα και το σκόρ είναι 17. Λοιπόν, πάμε. Έχουν κλείσει οι ερωτήσεις ιστορίας, οι ερωτήσεις στο file. Πού έπαιζε το 2 και το 3, σκόρερ το 1 και σκόρ όλα. Σκόρ όλα, ε. Θα πάμε σκόρ. Λέω. 1, 2 ή 3. 2 ή 3 όμως. Άμα πάω στο 3 θα βγάλω τέτοιο. Το έχει πάρει σοβαρά της και μην γίνει ευρειάζει τώρα. Εγώ τι έκανα καημένες, επειδή πήρα το ψέλα τηλέφωνο. Ρε τι τραβώ. Πάμε 3. Σκορ το 3. Ναι, πάμε 3. Ναι. Λοιπόν, το 2010 ο Ανταγόρας κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α κατηγορία. Θέλουμε το σκορ, θέλουμε το σκορ, χαρακτηριστικό σκορ γι' αυτό, στην εντός έδρας αναμέτρησή του κόντρα στην αναγέννηση εκείνη τη χρονιά. Ωπα, περίμενε. Το ξέρω. Ανταγόρας αναγέννηση. Το σκορ εκείνη τη χρονιά. Α, σου πω κάτι. Είσαι άτυχος γιατί το ξέρω πολύ καλά. Γιατί περίμενε. Την επόμενη αγωνιστική έπαιξε αναγέννηση βατή και παίξαμε αντίπαλοι. Ε, πώς ήρθε. Ναι, ναι, ναι. 2-3 ήρθε ή 3-4, περίμενε. Και με ανατροπή η αναγέννηση θυμάμαι πολύ, ρε. Θυμάμαι πολύ με το... Το λέγαμε το Φωτεινέ αυτό. Ο Μαχλής λείπει γιατί έπαιζε εκείνο το παιχνίδι. Δεν νομίζω να παίζει ο Μιχάλης τότε. Έπαιζε. Έπαιζε. 50-50 είσαι. Όχι, πριν ήταν μεγάλο, ήταν ανατροπή, ήταν... Έχεις και την βοήθεια του τηλεφώνου. Επειδή είναι μια τριάρα και είναι μια κρίσιμη ερώτηση, απλά στο... Θέλει να σε φάει αυτός. 3-4, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, σου λέω, γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζαμε μαζί μας και σηκώσαμε να μαθούμε σε άλλο. 3-4. Αδερφέ, να σου πω κάτι, είσαι άτυχο. 13-7. Σοβαρά μιλάω, φίλε. Ξέρεις τι, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Θυμόμουν από την Γαλλία, ανατροπή. Στραβουσίδα, εσύ γι' αυτό ήταν. Θυμάμαι, γιατί το λέμε με το Φωτεινή, συνέχεια αυτό το παιχνίδι. Γιατί την επόμενη έπαιζε αναγέννηση βάτη. Τι έχει γίνει, να το ρεμαζέψουμε πάλι. Το που έπαιζε οι 2 και οι 3. Ο σκόρερ το 1. Που έπαιζε η 3. Που έπαιζε η 3 τώρα, πα. Που έπαιζε η 3. Θέλουμε τη σεζόν 2009-2010 ναι. Και σε ποια ομάδα έπαιζε ο Χάρης Κιάρη. Χάρης Κιάρη. Μία ομάδα λέγαμε. Μία. Μία πρέπει να απαντήσουμε. Ναι, γιατί έπαιζε δύο. Α, μου έρχεται άλλη μία. Περίμενε. Δύσκολη ρε παιδιά. Αυτή. Έχει ακόμα απάντηση εσύ γιατί να το θυμάσαι, ήταν δύσκολη ερώτηση. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς να αναφέρουμε πως σε περίπτωση που δεν απαντήσεις, τέλειωσε, ναι. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, γιατί έχουμε βγάλει τις τριάρες από μέσα και δεν μαζεύεται. Δεν μαζεύονται μετά, οπότε πρέπει να απαντήσεις για να συνεχίσεις. Εντάξει, ούτε με λότο δεν το πιάνω αυτό. Έχεις ένα μπούσουλα. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε τίποτα. Ούτε τι κατηγορία μπορεί να έπαιζε, δεν θυμάμαι. Εγώ θέλω να απαντήσω σωστά για να πάρω τον κεφάλα. Εγώ αυτό δεν είναι. Ένα Διαγόρας έτσι και ό,τι γίνει. Πες άλλη. Εντάξει. Ήταν στον Απόλλων Καλυθιών. Τον βρήκες ρε.
Εντάξει, έχουμε νικητή, αλλά. Εσύ θα λέγα. Εμφαγόρα θα λέγα. Ή ο Φέα, κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν καλυφθία σε 80% και είχα 20%. Εγώ πέταξα έτσι ένα, λέω. Πώς θα εκεί πέρα υπήρχε εκεί. Έχουν μείνει ακόμα δύο ερωτήσεις στον καθένα, οπότε συνεχίζουμε τυπικά. Δυστυχώς για τον Τάσο έχει ένα πολύ ψηλό σκορ μέχρι στιγμή. Αλλά έχει πέσει πάνω στο Θεοδοσίου. Που έχει πιάσει το. Τα βάλε. Κοίτα το 3-4. Μπορώ να σου πω λεπτομέρειες. Η ερώτηση πίτσι ήταν αυτή, ο πίτσι μου την έδωσε την ερώτηση. Λοιπόν, πάμε. Σκορ 1-2, σκορ 1 και πού έπεσε το 2. Βάλε μου το πιο δύσκολο για να πάρω το κεφάλαιο. Σε παρακαλώ, αλήθεια. Δεν ξέρω, ποιο βάλε. Σκορ. Με διάλεξε μία. Σκορ ή πού έπεσε, ξέρω εγώ. Σκορ. Σκορ θα βάλω. Το 2. Λοιπόν, με ποιο σκορ επικράτησε η Ρόδος του ΑΟ Δικαίου για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στη σεζόν 2014-15. Το παιχνίδι έγινε μέσα στην ΚΟ. Ναι. 14-15 μέσα στην ΚΟ. Αυτός που έπαιζε τότε, α. Δεν το ξέρω. Κεφάλα, ας σε βοηθήσει να βοηθήσει το παιχνίδι, στο παιχνίδι, στο ΦΥΒΟ νομίζω έπαιζε. Ναι, το 14-15 στο ΦΥΒΟ δεν ήταν. Όχι. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Θα έλεγα να στην τύχη, αλλά δεν το ξέρω. Πάρτε ένα λίγο. Τι γίνεται να μην το ξέρει, αφού τα ξέρει όλα. Μενά, εδώ. Τι για να πάρω, δεν έχω καρτά. Κόφτα. Δεν το σηκώνει. Δεν έχεις την βοήθεια. Πρέπει να το χέρι. Τζάμπα βοήθεια πήγες. Έλα, απάντησε το εσύ στην τύχη τώρα. Ανταγόρας. ΑΟ Δικαίου. Ρόδος. Ναι, Ρόδο. 14-15. Ξέρω. Δεν είμαι τα μπαράς τότε, ε. Θα πω έτσι, 0-2. Είναι 0-7 το σκορ. Με show tune. Είναι το παιχνίδι, βάλε 4-5 κούλα. Εντάξει, μα δεν Τάσο, σκορ η 1. 0-7. Σκόρερ η 1 και που έπαιζε η 2. Δεν θυμάσαι. Πού έπαιζε, δύο. Πού έπαιζε την σεζόν 2012-2013 ο Ρεΐς Ισμαήλης. Α, 12-13. 12-13. Τώρα σαν να το πήρε. Τώρα το πήραμε, ναι. Έλα, εύκολο, ξέρω. Πού έπαιζε, πού είχε πάει. Παράδειες το ξέρεις σίγουρα, πίσω μου. Αφάντο ήτανε. Όχι, όχι, ήταν αφάντο που ήταν. Πού, είχε πει. Όταν δεν γράφει, να σου πω τι ανακάλυπε. Τέσσερι φορέ που ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Έχει μείνει από μία ερώτηση. Είναι μονές ερωτήσει. Οπότε. Έχει πάρα πολύ ψηλό σκόρι. Σκόρι. Σαν Ολυμπιακό που πιάσαμε 8 βαθμού και πέρασε στον επόμενο γύρο. Βάλε. Ποιο είναι το δύσκολο, τον κεφάλαιο θα να πάρω. Βάλε σκόρ. Σκόρ. Εντάξει, τι να πάρει βοήθεια τώρα εδώ πέρα. Ποιο ήταν το σκορ ανάμεσα Γιάλισο και Όφη στην αναμέτρησή του στο γιατί κουλέ τη σεζόν 2015-16. Στη γάμα εθνική πρώτη του Γιάλισο. Εγώ λέω ότι σου μια λέω. Ότι σου μια λέω. Δεν θέλω, πάρ το κεφάλαιο. Αφού το σηκώνει πέντε κεφάλαιο. Ξαναπάρ το. Α, την έχασα την τέτοια μου. Όχι, ρε. Πάρ το κεφάλαιο. Αποκλείεται να το ξέρει. Όχι, ρε. Θυμάμαι μόνο μέσα στον Όφη. Στον Όφη. Α, στον Όφη λε. Ισοπαλία έχει έρθει, αλλά δεν θυμάμαι το σκορ. Τι να θυμάμαι, ρε. Έχασε την πίτια. Δεν το σηκώνει. Έλα, ρε, μαλάκα. Το μπούστι δεν το σηκώνει. 1-1 θα πω. 1-1 ή 0-0 θα έλεγα. Εντάξει, 0-0. Ωραία, και έχεις την τελευταία ερώτηση. Θυμάμαι τις κόρτες ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ρόδου, ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ρόδου τη σεζόν 2018-2009 στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. 18-19. Στην Α κατηγορία ο πρώτος σκόρερ της Ρόδου. Που πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Πάει, εξάμπλωση. Εσύ που έπαιζες Ρόδου, έπαιζες τότε, 18-19. Τι φύγω. 18-19, καλυφθείς έπαιζα. Ήτανε μπροστά ο Τσολάκος. Ο Μπίσα. Και ποια είναι η ερώτηση, ποιος έπαιξε. Ποιος είναι απλός σκόρερ. Για την ιστορία βέβαια, μπορεί να έχει κρυθεί το παιχνίδι, αλλά να πούμε ότι σε περίπτωση που απαντήσει ο Τάσος ο Παρίσι, το δεύτερο καλύτερο σκόρ μέχρι στιγμής που είναι
Και ο Σολάνο. Για πε, ξανά είναι ερώτηση. Πρώτο χώρο τη Ρόδου. Έλα, μα τη Ρόδου είναι μια κατηγορία. Αυτό σκέφτε. Έλα, ρε. Δεν θυμάμαι εγώ. Τι είπα πριν εγώ. Σολάκο που λέει ποιο. Τελώ. Πάνω από 20 γκολ. Πέντε ρε, αυτή την πέντε ήταν. Λευκεφάλα τώρα παίρνει. Λέγε ρε, πάμε ξανά πίσω. Ό,τι σε παρακαλώ, βάλτο. Λοιπόν, είναι εδώ ο Θοδωσίου. Είναι εδώ ο Θοδωσίου και σε θέλει. Ο Θοδωσίου, λοιπόν. Γιατί να ξέρει, ναι. Με έχουν πάρει και οι δύο τηλέφωνο. Και εσύ το πήρε. Όχι τώρα, με έχουν πάρει και οι δύο πριν και μου λένε σήμερα έχουμε. Πήρε το κεφάλαιο πιο πριν. Ναι, να ξέρω, να σα το πάει κι αυτό. Λοιπόν, ο Θοδωσίου σε ήθελε, αλλά την έχασε, ρε φίλε, τη βοήθεια. Ήθελε να σε ρωτήσει ποιο ήταν το σκορ ανάμεσα σε Γιάλισο και Όφη στο γιατί κουλέ. Ρε, σώσε με. Όφη Γιάλισο στο γιατί κουλέ, το 15-16. Κεφάλα σε παρακαλώ, σώσε με. 2-0 ο Ιάλος δεν ήταν, ναι. Άστο, ευτυχώς, ευτυχώς, ένας ο ίδιος. 0-0. Μα την Παναγία, ό,τι και να μου λέει ξανά, άλλο θα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Σοβαρά μιλάω. Αυτά, παιδιά, 13-9, πολύ δυνατό σκορ. Σε έφαγε. Με ψηλά το κεφάλι. Ναι, με ψηλά το κεφάλι. Αντώνη, τα λέμε. Είναι σίγουρα η είναι τέσσερις πόντε. Είναι τέσσερις πόντε που σου δίνουν γαλέ. Παιδιά, ελπίζω να σας αφήσουν οι γυναίκες σας την άλλη εβδομάδα να έρθετε για το live. Μπορεί να είναι και παραμονή πρωτοχρονιάς μεσημερί, οπότε... Όποτε θέλετε, παιδιά, όποτε θέλετε. Με ωράριο στις 10 η ώρα. Όχι, νωρίσανε μεσημερί. Πώς θα προλάβει να φάει ο κόσμος.